Άλλο ένα απόγευμα μαζί και σήμερα θα έχουμε στην κουζίνα μας όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, τέσσερις γυναίκες. Παρακαλώ να έρθουν κοντά μου η Βάσια και η Βιολέτα, η Ελένη και η Ειρήνη. Yes, I do. Πάλι εδώ, έτσι. Πάλι δεν βαρεθήκατε. Καθόλου. Ούτε εμείς να σας βλέπουμε. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Έχετε πάρει ήδη 5.000 ευρώ. Πάμε για τα 6. Εννοείται. Το λες με μια σιγουριά κάθε φορά. Η Βάσια με κοιτάει στα μάτια, λέει τώρα να πω ναι, όχι, τι πρέπει να κάνω, δεν ξέρω. Ποια είναι η σωστή απάντηση. Εσύ, εννοείται. Δίνω εγώ, ο κάπιταλ. Μια χαρά τα έχεις πάει, έτσι. Ναι. Είσαι ευχαριστημένη από τον εαυτό σου. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, δεν το περίμενα. Σήμερα όμως έχουμε μια ομάδα δυνατή, από ό,τι φαίνεται στο βλέμμα τους. Έχουν έρθει σίγουρες για τη νίκη, αποφασισμένες για όλα και ποιος ξέρει, μπορεί και να τα καταφέρουν. Δύο αδελφές είναι σήμερα κοντά μας, είναι η Ειρήνη και η Ελένη. Έχουν μια μικρή διαφορά ηλικίας, αυτό είναι σίγουρο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η μικρότερη, ποια η μεγαλύτερη. Είσαι η μικρότερη, κατάλαβα από το βλέμμα σου, τα πήρες στο κρανίο με το που είπα. Είναι δεύτερη φορά που μου το λένε σήμερα, όμως κάπου. Εντάξει, είστε κοντά όμως. Τι κοντά, 10 χρόνια. Πόσα χρόνια διαφορά έχετε, πόσα? 10! Κάτι πρέπει να κάνεις γι' αυτό. Για να το λέμε όλοι, κάτι φταίει. Εσύ μια χαρά, είσαι κούκλα, νεότατη. Απλά η αδερφούλα σου, η οποία είναι κατά 10 χρόνια μεγαλύτερη, κρατιέται πάρα πολύ νέα και ζωντανή, γεμάτη ενέργεια και αυτή. Κάτι κάνει, κάποιο είναι το μυστικό. Με τι ασχολείσαι? Δουλεύω σε περίπτερο. Αυτό είναι, δεν σε βλέπει ο ήλιος. Είσαι όλη μέρα κλεισμένη μέσα, γι' αυτό και δεν περνάει ο χρόνος από πάνω της. Περνάει έξω το περίπτερο, δεν βλέπει κανένα μέσα γιατί είναι σκοτάδι και φεύγει. Ειρήνη μου, εσύ με τι ασχολείσαι? Έχω μείνει άνεργη για 3 μέρες. Γιατί? Γιατί έφυγα. Από πού? Από τη δουλειά. Τι δουλειά έκανε? Καφέ. Σε καφέ δούλευες και γιατί έφυγες? Γιατί δεν μ' άρεσε. Α, τι θα ήθελες να κάνεις στη ζωή σου? Πάρασε μου. Κάτσε με πιάνει κράμα τα γελά. Μεσί. Τι κράμα, Ρονάλτο, παιδί μου. Περίμενε. Με πιάσεις βάχτη. Για λέγε. Για λέγε, τι ακριβώς έκανες και τι θες να κάνεις? Ένα λεπτό. Ναι. Δεν ξέρω τι θέλω να κάνω. Ναι. Θα το δω. Πότε? Παθαίνεις γενικά κράμπες στη μέση? Τι έπαθε η Μαρπέ? Δεν έχω μηγενιά. Γέλιο! Και η μέση τι σχέση έχει με το γέλιο? Γιατί σφίγγομαι? Μη σφίγγεσαι, γέλα ελεύθερα. Γι' αυτό είσαι εδώ, για να περάσουμε καλά. Σιγά μην περιμένουμε να μαγειρέψετε. Εντάξει, καταλώσεις. Ωραία. Και είσαι και φρέσκο παντρεμένη, ε. Ναι. Πόσους μήνες? Ιούνιο. Δεν θυμάται πόσους μήνες? Πέντε μήνες. Μάλιστα. Πού το γνώρισες? Εκείνος με γνώρισε. Σε ένα καφέ. Τέσσερις είναι οι μήνες. Α, συμμετέβει, τέσσερις. Ό,τι να είναι. Για πες, πού το γνώρισες? Πού τον γνώρισα? Ήταν του κουμπάρου μας φίλος και κάναμε παρέα όλοι μαζί. Μάλιστα. Και με διεκδίκησε. Και σε κέρδισε. Ναι. Πώς το λένε, θυμάσαι ή όχι? Γιώργο. Α, Γιώργο, μια χαρά. Είσαι ευτυχισμένη? Ναι. Μπράβο, εκείνος είναι ευτυχισμένος? Όχι. Γιατί δεν του μαγειρεύεις? Ναι. Εσύ μαγειρεύεις καλά, Ελένη μου? Ναι, μαγειρεύω καλά. Από πού έμαθες? Έμαθα από πολύ μικρή. Μαγείρευα εγώ στην αδερφή μου και στον αδερφό μου, γιατί η μητέρα μου δούλευε πολλές ώρες. Οπότε έπαιρνα τη μητέρα μου και της έλεγα πώς θα κάνω αυτό. Και μου έλεγε: βάλε ένα τσακ αυτό, ένα τσικ εκείνο, ένα τσακ το άλλο. Και έτσι έμαθα να μαγειρεύω. Τσικ, τσακ, τσοκ. Πάμε λοιπόν τώρα στο τσακ να μαγειρέψουμε. Ποιος θα μαγειρέψει πρώτος? Τα κορίτσια. Στο πιτς φυτίλι μέσα στην κουζίνα, εσείς στο παρατηρητήριο.